Το κατώφλι του εισαγγελέα πέρασαν ο νυν και ο πρώην δήμαρχο Λουτρακίου αναφορικά με υπόθεση εισφοροδιαφυγή ύψου πολλών εκατομμυρίων στο καζίνο Λουτρακίου. Ο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρα Αγίων Θεοδόρων συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα του καζίνο Λουτρακίου κατέχοντα ποσοστό 16%, ενώ το υπόλοιπο 84% ανήκει στην Club Hotel Λουτράκι. Σύμφωνα με πληροφορίε, η επιχείρηση έχει οφειλέ προ το ΙΚΑ ύψου αρκετών εκατομμυρίων και για το λόγο αυτό κινήθηκε η δικαιοσύνη. Ο Δήμαρχο Λουτρακίου, μιλώντα στο Ιόνιαν, σημείωσε ότι δεν έγινε σύλληψή του και πω ο ίδιο προσήλθε αυτοβούλο στι δικαστικέ αρχέ. Υπάρχει μια οφειλή του καζίνου και προσπαθεί εγώ σαν συνέδριο να σώσουμε 1.300 θέσει εργασία. Από εκεί και πέρα τα συμφέροντα ανακοινώσαν ότι έχω συλληφθεί κιόλα, έχω αυτόβολη διαδικασία και όλα αυτά. Είναι ψευδέστατα όλα αυτά τα πράγματα. Πήγαιναν όλε οι αυτέ που χρειαζόντουσαν και ούτε αυτόφορη διαδικασία ούτε τίποτα. Αυτό το οποίο έχει σημασία σύμφωνα με τον κύριο Γκιόνι είναι η διασφάλιση των θέσεων εργασία στην επιχείρηση. Καθώ αν μπει λουκέτο, τότε το οικονομικό πλήγμα για ολόκληρη την Κορινθία θα είναι τεράστιο. Προσπαθούμε να γίνει μια ρύθμιση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να τα τακτοποιήσουμε. Εμάς είναι ούτε το 1/3 δεν είναι δική μας, δηλαδή οι δημότες μας. Είναι οι δημότες Κορινθίας, Νεμέας, Αργολίδας, Ξυλοκάστρου, Κιάτου και προσπαθούμε να σώσουμε αυτό και προσπαθούμε να κάνουμε τίποτα παραπέρα. Το καζίνο Λουτρακίου λειτουργεί έχοντας την νομική μορφή κοινοπραξίας. Συγκεκριμένα συμμετέχει ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων με 16%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει στην Club Hotel Casino Λουτράκι, που ανήκει σε Ισραηλινά συμφέροντα. Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα του ΙΚΑ, το καζίνο Λουτρακίου έχει σταματήσει να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές από το 2011, ενώ όπως προκύπτει από τον πίνακα ληξιπρόθεσμων χρεών, οι οφειλές ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια ευρώ.